Με λένε Τζόγια. Ελία το επώνυμο. Με φωνάζουν Τζένι, γιατί δεν θέλανε οι γονεί μου, όταν γεννήθηκε και μου δώσαν το όνομα της γιαγιάς, να με αποκαλούν Τζόγια, το οποίο έκανε πιο κραυγαλαίο και πιο εβραϊκό όνομα, ενώ είναι πιο κοινό το Τζένι για την Ελλάδα. Ο παπάς μου Μωυσής Ελία και η μητέρα μου Λουίζα. Λουίζα Ελιακή το γένος Κουέν. Κανένα από του δύο από τη Χαλκίδα. Ο ένα ήρθε ο μπαμπά μου από τα Τρίκαλα, Θεσσαλία, και η μαμά μου με την οικογένειά τη πριν τον πόλεμο, από την Κέρκυρα. Αυτό που θυμάμαι να μου λέει ο πατέρα μου είναι ότι από πολύ μικρό ήταν στον δρόμο να πουλάει είτε χτένε, τσατσάρε τη έλεγε τότε, είτε τσιμπιδάκια, είτε παραμάνες. Και ο παππούς μου επίσης που είναι από τη μεριά της μαμάς μου ήταν και αυτός μικρό Αυτές ήταν οι δουλειές που κάνανε. Την Αγία Παρασκευή με Εκεί γεννήθηκα εγώ. Σε αυτό το σπίτι μπήκα όταν γεννήθηκα στις Αγίες παρασκευή. Η Αγία Παρασκευή είναι μια πάρα πολύ ωραία περιοχή η οποία συνδυάζει να έχει τον Τζαμί. Υπάρχει η Χριστιανική Μητρόπολη, η Αγία Παρασκευή και η Εβραϊκή Συναγωγή. Ήταν εβραϊκή γειτονιά, καθαρά εβραϊκή Αγία Παρασκευή. Αλλά μετά σιγά σιγά ξεκίνησαν και φεύγαν από εκεί. Ο καθένα πήγαινε σε άλλε συνοικίε. Αλλά τα παλιά τα χρόνια ήταν καταξοχήν τα εβραϊκά εκεί. Εδώ στη Χαλκίδα είχαν φροντίσει περισσότεροι Εβραίοι και είχαν φύγει σε χωριά σε βουνά, σε χωριά και τους προστάτευσαν πάρα πολύ χριστιανοί. Η μητέρα μου με την οικογένειά της είχε πάει στο βασιλικό. Ο πατέρας μου πάλι είχαν πάει στην, ε, στη στενή, έτσι η, λέγεται η περιοχή και μετά φύγανε, θέλανε να φύγουν η γιαγιά με, τα δύο, με την οικογένεια, με τα τρία παιδιά της, αλλά ο πατέρας μου δεν ακολούθησε. Αυτοί καταφέραν και φύγαν και πήγαν στην Παλαιστίνη. Ο πατέρα μου δεν ακολούθησε και τον πιάσαν στη Χαλκίδα. Τον πρόδωσε κάποιο. Ναι. ήξερε ότι είναι Εβραίο και τον πρόδωσε. Εφόσον τον πρόδωσαν, έμεινε κάποιε μέρε στην Χαλκίδα. Δεν είναι αστυνομία, αλλιώ την έλεγε. Και μετά έφυγαν για το Χαϊδάρι. Επίση και εκεί μείναν κάποιε μέρε θα περιμέναν κι άλλους από ό,τι είχε μάθει να πάνε. Όλοι μαζί φύγανε για το Auschwitz. Οι συμβουλές που δίνανε είναι ότι εγώ σαν Εβραία έπρεπε να είμαι πολύ καθώς πρέπει, πολύ σωστή, γιατί έχουν που έχουν να προσάψουν σε εμάς. Μην έχουμε κι άλλα να μην πηγαίνω σε συγκεντρώσει. Να μην πηγαίνω έτσι και σε εδώ σε συγκέντρωση, μου είπε. Αλλη μονός σου. Να μην πηγαίνω σε συγκεντρώσει. Να μην πηγαίνω. Να μην ξενυχτάω. Και η κόρη του τάδε να είναι στα μπαρ, στα τέτοια. Την τρίτη ηλικίου, Ο... όχι τρίτη, ή δε... δευτέρα, δευτέρα ηλικίου νομίζω, όχι από παιδί, από καθηγητή. Μου είπε ότι με το που μπήκε μέσα στην τάξη, νομίζω μαθηματικά θα δίδασκε και αυτός, ρωτούσε τα ονόματα να μάθει το κόσμο το παιδιά και είπα και εγώ το όνομά μου. Αυτό το όνομα δεν μου αρέσει καθόλου μου. Είπε, είναι καλλιτεχνικό και θα το, πρέπει να το αλλάξει. Εννοούσε το όνομα και το επίθετο μαζί. Κάποια στιγμή τον έπιασα και του είπα ότι αυτό το όνομα είναι εβραϊκό και... Μη μου ξαναπείτε να το αλλάξω, γιατί αυτό είναι. Ξαναμπαίνει μέσα στην τάξη και ενώπιον σε όλα τα παιδιά λέει τα ίδια για το όνομα. Πάω και εγώ το λέω στον διευθυντή. Από τον διευθυντή, ένα ε, ξαδερφό μου, επειδή γνώριζε και κάποιο άλλο κλπ., και, και έγινε θέμα τελικά. Έφυγε ο δάσκαλο αυτό, ο καθηγητή. Αλλά από τα παιδιά που παίζαμε μαζί, δεν είχα πρόβλημα ούτε στο δημοτικό, ούτε στο γυμνάσιο και στο Λύκειο. Μου είπα: Μην του δίνει σημασία, δεν ξέρει τι λέει, δεν τον βλέπεις πώ είναι. Αυτά που. Αλλά εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσει κάθε φορά που έμπαινε με στην τάξη να, να μου λέει: Δεν μ' αρέσει το όνομα και το επίθετο και δεν με νοιάζει από πού είσαι και τι είσαι. Άλλο περιστατικό είχε γίνει με τον γιο μου στο δημοτικό, το οποίο δεν το είχα μάθει εγώ κατευθείαν από το παιδί. Το παιδί δεν μου είπε τίποτα. Αλλά μου το είπε η δασκάλα. Του είπε ο συμμαθητή: φύγε από εδώ, εγώ δεν κάθομαι με Εβραίου για το κομπιούτερ. Γιατί έπρεπε να μοιραστούν την οθόνη του κομπιούτερ, μάλλον. Και φύγε από εδώ, δεν κάθομαι με Εβραίου. Αυτό δεν μου είπε τίποτα, αλλά με πιάνει τα σκάλα και μου λέει ότι το τακτοποίησα μια χαρά το θέμα. Σου είπε, Όχι, λέω, δεν μου είπε τίποτα. Το είπε στο άλλο παιδάκι ότι δεν είναι πράγματα αυτά που λε. Και δεν, είπαμε να μην βάζουμε το κάθε παιδί, έχει τι ιδιαιτερότητέ του, το ένα έχει το άλλο. Δεν είναι θέμα αυτό να μην κάτσει με τον Βίκτορα. Αν δεν σου αρέσει σαν πήγαινε σε μια άλλη θέση και κάθεσε. Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση ο γιο μου, γιατί δεν μου το είπε. Το ρωτήσατε γιατί. Το ρώτησε, αλλά δεν μου είπε. Δεν μου το είπε. Δεν μου είπε γιατί. μαμά δεν το είπα για αυτό. Δεν μου είπε τίποτα. Άρα αυτή την ουθεσία προ το παιδί την έκανε η δασκάλα. Ναι, 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 η δασκάλα. Θεωρητικά η δασκάλα τη πληροφορική, αν το η δασκάλα την κανονική και εκείνη έπιασε το άλλο το παιδί και του μίλησε και του έκανε. Αυτό ήταν ένα παιδί που γνωρίζατε τους γονείς του. Ναι. Εσείς τους μιλήσατε ποτέ για αυτό το περιστατικό. Όχι. Όχι. Θα μας πείτε τότε εσείς γιατί δεν μιλήσατε. Ε, δεν ήθελα να δώσω παραπάνω έμφαση σε κάτι που είπε με το παιδί που εγώ θεωρώ αυτό το παιδί το έχει ακούσει από τους γονείς και το λέει. Δεν το λέει έτσι. Από κάποιο από κάπου στο περιβάλλον του τέλος πάντων. Αλλά δεν ήθελα να δώσω παραπάνω σημασία. Μου είπατε ένα περιστατικό όταν ήρθαμε στο σπίτι σας. Σας παίρνανε τηλέφωνο. Α, ναι. Δεν ξέρω τι άτομα ήταν αυτοί. Δεν, δεν ξέρω. Πείτε μας λίγο από την αρχή το περιστατικό. Παίρναν τηλέφωνο και μας λέγανε ότι καλά να πάθετε, καλά να σας κάνουν αυτά που σας κάνανε οι Γερμανοί, εσάς τους Εβραίους, το κλείνα το τηλέφωνο, ξαναπέρνανε. Το... Δηλαδή κάποια στιγμή το είχα βγάλει και από την πρίζα. Και μετά αργότερα αυτό το. και να σα κάνω σαπούνι και, και, και όλο αυτό το πράγμα. Και τότε δεν είχα βάλει κουδούνι εδώ. Δεν είχα βάλει όνομα το κουδούνι. Και μετά ένα παππού πρέπει να ήταν αυτό, γιατί τον άκουγα από την ομιλία. Που έλεγε πάλι τα ίδια. Αυτό πριν ένα χρόνο. Το πρώτο περιστατικό πριν από πόσα χρόνια. Πριν πολλά χρόνια. χρόνια δεν είχα. Το, το παιδί δεν το είχα. Ήταν ένα άνθρωπο που σα έπαιρνε όλα αυτά τα τηλέφωνα ή ήταν πολύ διαφορετικό. Φο... Όχι, όχι, μία φωνή. Μία φωνή. Και τι συναισθήματα σα προκάλεσε αυτό, Καταρχή. Και φόβου. Και ο άντρα σα φοβήθηκε. Ναι. Κάνατε κάτι, πήγατε στην αστυνομία ναι, να ναι, τον καταγγείλετε. Ναι, στην αστυνομία. Εγώ δεν πήρα, εκείνο πήρε όμω. Ναι, και ενημέρωσε. Και ξαναπήραμε στην αστυνομία με αυτόν τον πέρσι, τον καινούριο. Ναι. Και η αστυνομία πώ το αντιμετώπισε το περιστατικό. Είπε, μη φοβάστε, μην κάνετε, θα το, θα το δούμε. Αλλά και ότι και αν κάτι άλλο συμβεί, ειδοποιήστε μα. Δεν συνέβη κάτι άλλο και εντάξει.